Τούβα εξάγει αρκετό μέλι. Είναι τέταρτο εξαγώγημο προϊόν της χώρας, οπότε θα το τιμήσουμε και εμείς. Γιατί δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι με πουρα. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σοβαρή επιχείρηση, δεν μπορούμε να τα μαγειρέψουμε. Γι' αυτό το λόγο πήγαμε στο μέλι. Θα σας δείξω ένα κέικ με γιου που όμοιό του δεν υπάρχει. Και όταν λέμε ότι είναι κέικ με γιου, το εννοούμε. Κάθε κομμάτι πραγματικά θα σας δίνει την εντύπωση ότι τρώτε σκέτο μέλι. Είναι καταπληκτική συνταγή. Έχει κάποια θέματα με το πώς το ψήνουμε και πώς συμπεριφερόμαστε στο μέλι, αλλά νομίζω ότι δεν έχει θέματα, εφόσον είμαι εδώ πέρα για να σας δείξω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Αυτή είναι η δουλειά μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα φτιάχνοντας το κέικ μας. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 160 βαθμούς. Ούτε 180, ούτε 170, ούτε 200, ούτε 140. Θέλουμε 160, γιατί το κέικ μας θα ψηθεί συνολικά για μία μισή ώρα. Οπότε, αν βάλουμε 180, δεν θα βγει σωστό. Άρα, πρώτο βήμα, να βάλουμε το φούρνο μας στους 160 βαθμούς. Αέρα. Τον βάλαμε. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το μείγμα. Βλέπετε μίξερ και τρομάξατε. Λάθος τρομάξατε, γιατί το κέικ αυτό γίνεται χωρίς μίξερ. Χρειαζόμαστε ένα μπολ και βάζουμε μέσα όλα τα υγρά μας υλικά. Το νεράκι μας, το λάδι μας, τα αυγουλάκια μας. Τα αυγά σας παρακαλώ πάρα πολύ να είναι 50 και σε θερμοκρασία δωματίου. Και όταν λέω 50, μάλλον κάτι καταλάβατε λάθος. Μα τι λέει αυτός, τι υπάρχουν 50 και 100, τι είναι, παπάκι, να έχει περισσότερα κυβικά. Όχι. Αλλά τι γίνεται. Όντως υπάρχουν μικρότερα και μεγαλύτερα αυγά. Τα αυγά που δίνουμε πάντα στις συνταγές, όταν λέμε ότι χρειαζόμαστε 2 αυγά, πάντα θεωρούμε ότι είναι 50 γραμμαρίων, δηλαδή τα μέτρια αυγά. Τώρα όλα τα βιολογικά και όλα τα υπόλοιπα αυγά είναι λίγο μεγαλύτερα. Είναι 60 γραμμάρια, 70 γραμμάρια, υπάρχουν και αυγά ακόμα και 80-85 γραμμάρια. Που σημαίνει ότι άμα εγώ στη συνταγή σας δίνω 3 αυγά και μου βάλετε 80, εκεί πέρα που σύνολο τα 3 αυγά τα δικά μου θα ήταν 150 γραμμάρια, τα δικά σας θα είναι 8 και 8, 16 και 8, 24, 240 γραμμάρια. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να βάλατε 5 αυγά. Και μετά μου λέτε, ρεάκι, έκανα τη συνταγή, αλλά μου μύριζε αυγό. Γιατί? Γιατί βάλατε λάθος αυγά. Τα αυγά που πρέπει να βάλετε πρέπει να είναι 50. Διαβάστε τη συσκευασία. Τώρα, άμα θέλετε να βάλετε μεγάλα αυγά, μπορείτε να βάλετε μεγάλα αυγά, δηλαδή 75, αλλά να βάλετε 2. Σύνολο θέλουν να είναι 150 γραμμάρια. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό πρέπει να θυμάστε. Λοιπόν, θα ρίξουμε μέσα και το μέλι μας. Και εδώ πέρα θέλω να είστε λίγο έτσι γενναιόδοροι. Καταλαβαίνω ότι οι εποχές είναι δύσκολες, αλλά επειδή είναι ένα κέικ με γιου, αυτό που πρέπει να δώσουμε σημασία είναι να αγοράσουμε ένα μέλι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Στην Κύπρο έχετε πολύ καλά μέλια, οπότε δεν θα δυσκολευτείτε να βρείτε. Και στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλά μέλια, πάλι δεν θα δυσκολευτούμε να βρούμε. Απλά θέλω να πάρετε ένα έτσι ωραίο αρωματικό μέλι. Θα ρίξω μία πρεζαλάτι. Θα ρίξω τα αρωματικά μου, κανέλα και τζίντζερ. Και θα ανακατέψω. Ως τώρα νομίζω ότι δεν έχω κάνει τίποτα δύσκολο. Μπορείτε να το κάνετε όλοι ως τώρα το κέικ. Καλά, γενικά μπορείτε να το κάνετε όλοι. Και να σας πω την αλήθεια, το μίξερ το έχω για να κάνω το frosting από πάνω. Αλλά θα το κάνω χωρίς μίξερ για να σας δείξω ότι όλα γίνονται. Λοιπόν, ανακατεύουμε πολύ καλά και φροντίζουμε το μέλι να διαλυθεί. Άμα φοβάστε ότι δεν θα διαλυθεί καλά, βάλτε το 10 δευτερόλεπτα με 20 δευτερόλεπτα στα φούρνο μικρογευμάτων, ίσα να γίνει πιο ρευστό. Αλλιώς, ανακατέψτε λίγη ώρα, φροντίστε το μέλι να ομογενοποιηθεί με όλα τα υπόλοιπα υλικά και φυσικά τα αυγά μας να σπάσουν μέσα. Τώρα, με το που ρίξαμε το μελάκι μας, θα ρίξουμε και τη ζάχαρη. Και εδώ πέρα συνεχίζουμε ξανά το ανακάτεμα, μέχρι που να διαλυθεί και η ζάχαρη. Και μόλις ρίξουμε και τη ζάχαρη για να κατέψουμε, μας μένει να ρίξουμε το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Δεν έχουμε κάποιο διωγγωτικό στη συνταγή, σόδα ή baking powder. Γιατί? Γιατί η υφή που θέλουμε να έχει στο τέλος το κέικ είναι πιο dense, πιο chewy, πιο μαστιχωτή, πιο ωραία. Άμα βάλω διωγγωτικό θα μοιάζει περισσότερο με κέικ. Σκεφτείτε στο τέλος ότι όταν κόψουμε ένα κομμάτι, θα είναι σαν να κόβουμε ένα κομμάτι κρέμας καταλάν, κρέμας καραμελέ. Οπότε θέλουμε να έχει αυτή την υφή. Το μόνο διωγγωτικό που βάζουμε είναι το αλευράκι που φουσκώνει μόνο του, που έχει και αυτό μέσα baking powder. Ουσιαστικά αυτό είναι. Αλεύρι με baking powder. Και δεν θέλουμε να φουσκώσει πάρα πολύ. Θέλουμε να ψηθεί σιγά σιγά και ουσιαστικά σχεδόν όσο είναι πριν το βάλουμε στο φούρνο, να μείνει το ίδιο όταν το βγάλουμε από το φούρνο. Τώρα, σε αυτό το σημείο,
Κατά πάσα πιθανότητα, με το που δείτε το μείγμα σας, θα πείτε ότι ο Άκης είναι τρελός και ότι κάτι έχει κάνει λάθος. Και αυτό το μείγμα θυμίζει περισσότερο μείγμα για κρέπες ή pancake παρά για μείγμα για κέικ. Αλλά ο Άκης δεν κάνει ποτέ λάθη. Ό,τι δίνει είναι εγγύηση. Έχω μία βούτυρο αλευρωμένη φόρμα πάρα πολύ καλά, που σημαίνει ότι με το που κάνετε το χέρι μου εδώ πέρα, αφήνει σημάδι. Το βλέπετε? Εδώ. Αυτό το σημάδι σημαίνει ότι την έχω βούτυρο αλευρώσει πάρα πολύ καλά. Και τώρα εδώ πέρα που έκανα με το χέρι μου έτσι, σημαίνει πως το κέικ θα κολλήσει σε εκείνο το σημείο. Οπότε έχω κάνει ένα λάθος, αλλά σας έδειξα. Θα κάνω ένα σταυρό για να είναι... να πάει καλά το κέικ μας μέσα στο φούρνο και θα συνεχίσω να ρίχνω μέσα το κέικ μου. Λοιπόν, ρίχνουμε όλο το μείγμα, μην το φοβάστε, ακολουθήστε ακριβώς τη συνταγή μου. Τέλεια. Πάει αυτό πίσω. Και σταυρώσαμε, ρίξαμε το μείγμα. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 160 βαθμούς. Είναι νερό το μείγμα, μην φοβάστε. Σας είπα ότι θα βγει, τέλος. Βάλτε μέσα. Ψηλά η σχάρα για να γίνει τραγανό από κάτω το κέικ μας και ψήνουμε συνολικά για μία μισή ώρα. Μπορεί να πάρει και 5 λεπτά λιγότερο και 5 λεπτά περισσότερο. Αυτό που καταφέρνουμε με αυτό το κέικ είναι ότι αυτό το κέικ είναι στον αυτόματο πιλότο. Που σημαίνει ότι όταν βγάλουμε από το φούρνο, θα το αφήσουμε να κρυώσει καλά έτσι καμιά ωρίτσα και όταν το κόψουμε θα δούμε ότι είναι σαν να το έχουμε σιροπιάσει. Αλλά δεν θα το έχουμε σιροπιάσει. Οπότε είναι ένα κέικ σιροπιασμένο. Αλλά δεν το έχουμε σιροπιάσει γιατί δεν έχουμε κάνει σιρόπι, γιατί έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο μείγμα και το έχουμε βάλει στο φούρνο. Οπότε, αυτό το κέικ τα έχει όλα. Το ψήνω, το βγάζω, το αφήνω να κρυώσει, ετοιμάζω frosting και σερβίρω. Το κεκάκι μας έχει βγει από το φούρνο και ήρθε η ώρα να το ξεφορμάρουμε. Νομίζω δεν θα δυσκολευτείτε και πάρα πολύ. Απλά το βγάζετε, το βάζετε σε ένα ωραίο πιατάκι, το αφήνετε στην άκρη και όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, αυτό πρέπει να κάνετε είναι. Όταν έχετε ένα πρώιμο στάδιο της συνταγής, να το αφήνετε στην άκρη να σας κοιτάει. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σεξι από μόνο του. Μπορούμε να το κόψουμε και να το φάμε ως έχει. Αλλά, κύριε σκηνοθέτα, ποιος είναι ο εχθρός του καλού? Μπράβο. Εμείς θα το κάνουμε λίγο πιο τέλειο και θα το κάνουμε καλύτερο. Πώς? Το μίξερ θα το κατεβάσω κάτω. Για να μην νομίζετε ότι το παίζω μάγκας με τα μίξερ, θα πάρω ένα μπολάκι. Να το. Και θα ετοιμάσω το frosting κατευθείαν. Ή μάλλον πριν ετοιμάσω το frosting. Ας ετοιμάσω ένα αρωματικό μέλι για να σερβίρω από πάνω το κέικ. Το frosting θα γίνει τελευταίο. Λοιπόν, για το αρωματικό μέλι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μέλι. Καλής ποιότητας, σας είπα μην κάνετε τσιγκουνιές στο μέλι. Είναι ένα κέικ με γιου. Άμα δεν θέλετε να κάνετε κέικ με γιου, κάντε ένα κέικ βανίλιας. Απλά άμα θα κάνετε κέικ με γιου, θα πάρετε καλής ποιότητας μέλι. Πάει πίσω αυτό. Τώρα ανάβουμε το μάτι. Και αρχίζουμε να ζεσταίνουμε το μέλι. Δεν θέλουμε να το κάψουμε, γιατί προσέξτε, το μέλι έχει τη μορφή σιροπιού, που σημαίνει ότι έχει υγρασία μέσα. Άλλα μέλια έχουν περισσότερο νεράκι, άλλα μέλια έχουν περισσότερη υγρασία, άλλα μέλια έχουν λιγότερη. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μην το παραβράζετε, γιατί όσο το βράζουμε, τόσο περισσότερο πίζει. Και υπάρχει περίπτωση, άμα βράσουμε 5 λεπτά το μέλι μας, στο τέλος να μην μείνει τίποτα. Να μείνει καθαρό, καθαρή καραμέλα. Γι' αυτό το λόγο, βάζω το ξύσμα από ένα πορτοκάλι μέσα. Βάζω την κανέλα μου, βάζω το τζίντζερ μου και επειδή θα του δώσω μία βράση, ούτως ή αλλιώς, θέλω να στύψετε μέσα 3 κουταλιές της σούπας πορτοκάλι, όχι παραπάνω, εδώ. Γιατί αυτό θα εξατμιστεί καθώς το βράζουμε. Αυτό πάει στην άκρη και ανακατεύουμε. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Εδώ πέρα. Τέλεια, αυτά πάνε πίσω. Και αυτό πάει πίσω. Και κοιτάξτε εδώ πώς μεταμορφώθηκε το μέλι. Εκεί πέρα που είχε γεύση απλή μελιού, τώρα έχει γίνει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Κάτι πάρα πολύ ανατολικό, γιατί έχει το πορτοκάλι, έχει το τζίντζερ, έχει την κανέλα. Και ουσιαστικά το σιροπάκι μας είναι έτοιμο. Σας είπα, δεν θέλω να το ψήσετε, θέλω απλά να του δώσετε λίγο ζέσταμα πάνω στο τηγάνι. Είναι μοναδικό, μυρίζει υπέροχα και αυτό θα το αδειάσω εδώ, γιατί θα είναι το συνοδευτικό μας για το κέικ με γιου. Φανταστείτε να βάλετε και λίγο παγωτάκι, από πάνω θα ρίξετε αυτό το μέλι, το αρωματικό και θα γίνει καταπληκτικό. Τώρα, τελευταίο στάδιο και εύκολο της συνταγής είναι να φτιάξουμε το frosting.
Σας έχω πει ότι όταν φτιάχνουμε frosting, είτε έχουμε μίξερ είτε δεν έχουμε, δύο πράγματα πρέπει να πάρουμε μαζί μας, ένα κουτάλι και μία Μαρίς. Είναι η καλύτερη μας φίλη. Λοιπόν, βγάζω το βούτυρο, βγάζω και το τυρί κρέμα και κοιτάξτε να δείτε. Εφόσον είναι σε θερμοκρασία δωματίου, όλη η διαδικασία γίνεται κατευθείαν να την ανακατέψουμε σε ένα μπολάκι. Άμα δεν είναι σε θερμοκρασία δωματίου, σίγουρα θα χρειαστούμε μίξερ για να σπάσει το βούτυρο και το τυρί κρέμα. Κοιτάξτε εδώ. Με ένα σειρματάκι, εφόσον είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Κοιτάξτε. Απλά ομογενοποιήθηκαν. Είναι πάρα πολύ εύκολο και μπορείτε να το κάνετε όλοι σας. Προσθέτουμε καστανή ζάχαρη, γιατί θέλουμε να πάρει το χρώμα του μελιού το frosting μας. Δεν θέλουμε να είναι παράτερο. Άμα θέλετε να έχει πιο λευκό χρώμα για να κάνει αντίθεση, βάζετε άχνη ζάχαρη στην ίδια αναλογία ακριβώς. Και ανακατεύουμε. Τώρα, σε αυτό το σημείο θέλω να ανακατέψετε και να σπάσει η μαύρη ζάχαρη μέσα στο frosting. Βέβαια, άμα είστε έτσι λίγο πιο κουλτουριάριδες, μπορείτε να αφήσετε λίγο τη ζάχαρη να μην σπάσει, ωστόσο να έχει διαφορετικές υφές μέσα στο frosting. It's up to you, διαλέγετε, αλλά κοιτάξτε εδώ πώς άλλαξε ήδη χρώμα μέσα το frosting. Έχει αρχίσει να γίνεται καστανιζέ, πάρα πολύ ωραίο, λόγω της καστανής ζάχαρης που βάλαμε μέσα. Λοιπόν, άλλο ένα κουταλάκι και ρίχνω και το μέλι μου μέσα. Κάνουμε ένα cake με you, οπότε το frosting μας θέλουμε να έχει και αυτό γεύση μέλι. Να θυμάστε πάντα ότι όταν μαγειρεύετε, οτιδήποτε βάζετε συνοδευτικό σε κάτι, είτε είναι γαρνιτούρα σε ένα κέικ, είτε είναι γαρνιτούρα σε ένα ψάρι, είτε είναι γαρνιτούρα ακόμα και σε ένα μαγειρευτό, όλα τελικά πρέπει να δένουν μεταξύ τους. Γι' αυτό το λόγο δεν θα μπορούσα, ας πούμε, να κάνω ένα frosting εδώ πέρα, πείτε κάτι πολύ άσχετο, σοκολάτας. Γιατί κάνω ένα κέικ με γιου, έχει πολύ ωραία γεύση με γιου, οπότε άμα κάνω ένα frosting σοκολάτας, θα υπερτερεί του μελιού, οπότε ουσιαστικά χάλασα την πρώτη μου συνταγή και έκανα τη δεύτερη. Όλα τελικά να θυμάστε ότι πρέπει να δένουν μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ρίχνουμε και το μελάκι μας. Τέλειο. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι είμαι της φιλοσοφίας ούτε καν σπάτουλα. Θα πάρω ένα κουτάλι για να μην λέτε ότι το παίζω μάγκας. Δεν χρειάζεται κορνέ, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα πράγματα. Χρειάζεται μόνο αγάπη. Ρίξτε το frosting από πάνω, έτσι, εδώ. Αφήστε και λίγο frosting για μετά στο πιάτο, γιατί θα ετοιμάσουμε και ένα πιατάκι. Θα πάρω... Α, αυτό μου αρέσει. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Πάντα μα πάντα όταν κόβουμε και κόβουμε με πριονωτό μαχαίρι. Και κοιτάξτε την υφή που έχει μέσα. Το βλέπετε? Σας είπα, είναι σιροπιασμένο από μόνο του. Αυτό το κέικ είναι κέικ στον αυτόματο πιλότο. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα εσείς. Γίνεται μόνο το στο φούρνο, σιροπιάζεται μόνο το στο φούρνο. Και επειδή εδώ πέρα είμαστε πάρα πολύ τρελιάριδες, Παναγία μου, θα βάλουμε λίγο extra frosting από πάνω. Έχω λίγα καρυδάκια, θα ρίξω από πάνω. Και τώρα θα κάνω κάτι ίσως που να θεωρήσετε ότι είναι πάρα πολύ παράξενο, αλλά πιστέψτε με, κάντε το και θα με θυμηθείτε. Θυμάρι, το έχετε δει ποτέ σε κέικ? Όχι. Επειδή το μέλι αγαπάει το θυμάρι, υπάρχει και το θυμάρι και το μέλι, το ξέρετε, όταν θα δοκιμάσετε τη συνταγή και σκάσει στο στόμα λίγο θυμάρι, δεν θα το πιστεύετε, θα πάτε κάτι μοναδικό. Το σιροπάκι μόλις ετοιμάσαμε, το ρίξω στο πιάτο εδώ πέρα ίσα για να... Το κάνω ωραίο και σεξι. Κοιτάξτε εδώ. Κάναμε ένα κέικ σπιτικό, το σερβίραμε έτσι και κατευθείαν μπορείς να το βγάλεις ακόμα και σε ένα εστιατόριο. Και κάπως έτσι τελείωσε και το σημερινό μας επεισόδιο. Νομίζω ότι κάθε φορά εντυπωσιάζεστε ακόμα και παραπάνω. Αυτό βέβαια δεν το αφήσω έτσι. Συνεχίσω λίγο να το στολίζω. Λίγο πιο όμορφο και τα θυμαράκια εδώ πέρα. Και το... Εδώ και εδώ και εδώ. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε και σήμερα. Να ξέρετε ότι και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε εξίσου ωραίες συνταγές. Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Αυτά. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σας.